θέμα είναι αυτό, δηλαδή το πώς το χειρίστηκε ο κύριος Πανούς. Και το δεύτερο είναι η ουσία. Εάν όντως η κυβέρνηση είχε την πρόθεση να οδηγηθεί σε αυτή την πολιτική που περιγράφονταν στο έγγραφο, Ανδρέα. Ναι, καταρχήν ξεκινάμε με ένα φάουλ. Έτσι το βλέπω εγώ. Ποιο είναι το φάουλ? Το φάουλ είναι ότι έχεις ένα έγγραφο από έναν στρατηγό, τι είναι. Mm-hmm. Δεν το διασταυρώνεις, κατά τη γνώμη μου, σωστά. Και δεύτερον, σωστά το διασταυρώνεις. Δεν το διασταυρώνεις, ρε παιδιά. Στη διασταύρωση δεν είναι να πάρεις τον κύριο Πανούση τηλέφωνο. Δεν, εγώ δεν είπα να πάρεις τον κύριο Πανούση τηλέφωνο, αλλά πήρες όλους τους άλλους πιστεύους στο γραφείο του και λες, εντάξει, το χαρτί. Υπάρχει αυτό. Ναι. Αν παίρνεις πέντε στρατηγούς που είναι στο ίδιο κλίμα. Γιατί σήμερα η εφημερίδα των συντακτών έχει ένα κομμάτι ποιος είναι ο κύριος Νίτσας. Και ο κύριος Νίτσας δέχεται συγχαρητήρια από το στόχο. Ναι. Λοιπόν, ένα λεπτάκι τώρα. Ναι. Λοιπόν, άρα δεν παίρνεις πέντε στρατηγούς. Αυτό, Ανδρέα μου, συγγνώμη, θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι αφορά τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται η πολιτική ηγεσία τους αξιωματικούς. Παιδιά, θα πάμε στην πολιτική ηγεσία. Όχι, όχι, κανένα πρόβλημα. Άλλο, πρώτα να πάμε όμως. Άλλο θέλω να πω. Πώς το πάμε το χαρτί υπήρξε? Είναι πραγματικό? Βγήκε λοιπόν κάτι το οποίο δεν υπήρξε? Είναι ένα χαρτί που πήγε σε όλες τις διευθύνσεις? Είχε αναρτηθεί στις υπηρεσίες? Αυτό ψάχνουμε να δούμε. Και στο γραφείο του Υπουργού. Και στο γραφείο του Υπουργού. Και στο Υπουργείο Εξωτερικών. Έχει αποδειχθεί ότι είναι ερήμην της πολιτικής ηγεσίας, ερήμην των ανωτέρων. Ο κύριος Νίτσας, τον οποίο ξέρεις και γράφει εφημερίδα των συντακτών πολύ καλά, δεν συμμετείχε σε όλες τις συσκέψεις που το χαρτί γράφει ότι είχαν γίνει 3-4 συσκέψεις για αυτό το θέμα? Κοίταξα, δεν ξέρω αν συμμετείχε. Εδώ όμως. Τεκμέρεται. Τι έχεις δεδομένο? Δεδομένο έχεις ότι ο κύριος Νίτσας ενήργησε. Αυτό είναι αποδεδειγμένο πια, έτσι. Ερήμην της πολιτικής ηγεσίας. Αφού ενήργησε ερήμην της πολιτικής ηγεσίας. Έτσι. Προφανώς. Έτσι. Άρα έχει μια σκοπιμότητα. Δεν έχει μια σκοπιμότητα. Ναι. Ερήμην. Ο κύριος Νίτσας. Ο κύριος Νίτσας. Βεβαίως. Όχι ο δημοσιογράφος που το βγάζει. Ένα λεπτάκι. Ποιος έχει σκοπιμότητα? Ένα λεπτάκι λοιπόν. Ωραία. Εγώ δεν λέω ότι είναι κακοπροαίρετος ο δημοσιογράφος, αλλά αν είναι να χρησιμοποιήσει του κύριου Νίτσα το έγγραφο, λες κάτσε ρε παιδί μου να το δέσω. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Να το δέσω κάπως. Ακόμη και αυτό που περιγράφεις. Που μπορεί πολύ να... καλό πρόεδρε, το λέω. Όχι, δεν καταλαβαίνω. Ακόμη και αυτό που περιγράφεις, πάλι θέμα είναι. Διότι αν θες να το δούμε αλλιώς. Βεβαίως θέμα είναι. Αλλά να το δούμε το θέμα. Ο δημοσιογράφος ξύπνησε και την πολιτική ηγεσία, καλά, η οποία δεν ήξερε τι γίνεται. Βεβαίως. Αλλά θέμα είναι ότι αν το διασταυρώσουμε και καταλάβουμε ότι κάτι γίνεται. Μα υπάρχει το θέμα. Να ξεκινήσουμε με το βασικό. Υπάρχει το θέμα. Υπάρχει. Να ξεκαθαρίσουμε με αυτό το θέμα πρώτον. Υπάρχει το θέμα. Έβγαλε ο κύριος Νίτσας. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, με εντολή της κυρίας Χριστοδουλοπούλου, μάλιστα. Κάτι. Η οποία δεν έχει ορκιστεί. Να σας ρωτήσω κάτι. Ναι. Και πώς είναι σε ένα τέταρτο στημένος ο κύριος Σαμαράς με τον κύριο Μουρούτη και βγάζουν ανακοίνωση? Πρέπει να πούμε. Εσείς. Να σου πω εγώ. Τι πιστεύω εγώ. Δεν ξέρω, γιατί δεν έχω καμία επαφή ούτε με τον κύριο Σαμαρά ούτε με τον κύριο Μουρούτη. Μάλιστα. Αυτό που έχω, ξέρω εγώ από χθες το ρεπορτάζ, είναι ότι το έγγραφο έφυγε 3 και 23 το μεσημέρι από το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας. Και κυκλοφορούσε. Και να το πάω παρακάτω. Δημοσιογραφικά είναι... αργήσαμε να το βγάλουμε. Ωραία, και να το πάω παρακάτω. Αυτή η κίνηση να βγουν σε ένα τέταρτο να κάνουν αυτή τη, ότι καταστρέφεται η χώρα, ξέφραγκο αμπέλι, μπαίνουν, βγαίνουν. Αυτό είναι ένα λεπτάκι. Ένα λεπτάκι. Εγώ αφελώς ρωτάω, μήπως αυτό είναι και μια κίνηση εν ώψη της σημερινής διαδικασίας της Νέας Δημοκρατίας να ξαναμαζέψουμε την ομάδα μας? Δεν το ξέρω αυτό. Εντάξει ρε παιδιά. Να το δούμε. Λοιπόν, μπορεί να το είναι δούμε, και λοιπόν. Να το δούμε. Αυτό δεν διαφωνώ. Είναι άλλο θέμα αυτό. Να το δούμε. Εμείς μιλάμε τώρα, εγώ το έχω βάλει το θέμα. Στην ουσία του θέματος να περάσουμε. Ουσία όμως είναι και πώς θέλει ο κ. Πανούσης να αντιμετωπίζει τη δεοντολογία και τους δημοσιογράφους. Γιατί επαναλαμβάνω εδώ, όταν δημοσιεύσαμε το email Χαρδούβελη, το λέγαμε το πρωί. Τώρα δεν χρειάζεται ούτε ονόματα να πω, που συνάδελφός μας από την Αυγή ήρθε και πήγε, παιδιά μας παίρνει τη δουλειά. Τον Ανδρέα ρωτά. Και ο Σαμαράς Χαρδούβελη έβριζε. Επικοινωνήσαμε με τον κύριο Χαρδούβελη. Είναι το ίδιο πράγμα. Είναι σημαντικότερο το Μέλι Χαρδούβελη. Πολύ σημαντικότερο. Ένα λεπτάκι. Αν πήραμε από ένα κοινοτικό παράγοντα το Μέλι Χαρδούβελη, ναι. Είναι το ίδιο από ένα στρατηγό να παίρνουμε ένα λαθρέο περίπου έγγραφο? Για τη διασταύρωση, Ανδρέα μου, πήρατε το Χαρδούβελη τηλέφωνο. Συγγνώμη, όταν παίρνεις όμως από ένα κοινοτικό παράγοντα ότι αυτό είναι το mail, αυτή είναι η απάντηση του κυρίου Χαρδούβελη. Μα δεν το πήρατε από εκεί. Ο Σκάι το έχει βγάλει. Ένα λεπτάκι. Από πού το πήρατε? Καθημερινή του Σκάι. Συγγνώμη, ναι. Λέω λοιπόν. Έπρεπε να πάρει τηλέφωνο, δηλαδή πήραν τηλέφωνο. Μπορεί να το πήρε από κάποιον συνεργάτη του Χαρδούβελη. Δεν διακόπτω να ρωτήσω κάτι. Επειδή την παρακολουθώ την Αυγή. Έχετε κάνει πάρα πολλά ρεπορτάζ και έχετε βγάλει διάφορα έγγραφα και διάφορα χαρτιά. Ναι. Παίρνατε ποτέ τους υπουργούς τηλέφωνο να το τσεκάρετε? Να σας πω, να σας απαντήσω. Ναι, ωραία. Λοιπόν, εγώ έβγαλα ένα έγγραφο την ενσωμάτωση των επικουρικών ταμείων στα Κύρια, την κατάργηση δηλαδή των επικουρικών ταμείων,
τις περικοπές κτλ. Ήταν επίσημο έγγραφο μέσα από την Κομισιόν. Αυτό ήταν η πρόταση. Λοιπόν, πήρα τον κύριο Βρούτσι τηλέφωνο, δεν βγήκε ποτέ. Mm-hmm. Το παρουσίασα και βγήκε στην εκπομπή του κύριου Αφιά στο Sky την ίδια ημέρα. Συγγνώμη. Περίπτωση. Και τι είπε, γενικώς, συγγνώμη, αυτή τι είπε, είναι υπεξαίρεση, λέει, κρατικών εγγράφων. Δηλαδή, μας απέδωσε και κατηγορία. Το ίδιο πράγμα. Το ίδιο πράγμα είναι τώρα. Ένα λεπτάκι. Ακριβώς το ίδιο πράγμα περιγράφεις. Ποια είναι η διαφορά μας. Εγώ επικοινώνησα με τον κύριο Βρούτσι, παρόλο ότι ήταν έγγραφο της Κομισιόν, απάντηση του κύριου Βρούτσι, έτσι, να. Στην Κομισιόν. Θα μπορούσε, Ανδρέα, να σε ρωτήσω κάτι. Και το ρωτήσα μας δεν γύρω. Όχι, αν είναι έγκυρο, να μας δώσει ευκαιρινής πάνω σε αυτό. Θα μπορούσες να επικοινωνήσεις με τον Γενικό Γραμματέα. Με τον. Με τον Γενικό Γραμματέα του Βρούτσι. Να σου τσεκάρει. Βεβαίως, με το Υπουργείο επικοινώνησα. Λέω, με τον Γενικό Γραμματέα θα μπορούσες. Βεβαίως. Ωραία. Βεβαίως. Κάτι ανάλογο έχει γίνει και εδώ. Εσείς μπορούσες να επικοινωνήσεις με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου. Πού ξέρεις ποιον έχουν επικοινωνήσει. Απέστω τότε. Ο Αυτιάς τη στήριξε τη διοντολογία εκείνη τη μέρα. Ένα λεπτάκι. Όχι, μισό λεπτό. Ένα λεπτάκι. Ωραία. Ο κύριος Βρούτσης λέει υπεξαίρεση εγγράφων. Και έρχεται ο Αυτιάς ως δημοσιογράφος και στηρίζει τη διοντολογία. Ο Βρούτσης επαλήθευσε ότι είναι πραγματικό. Όταν λέει επεξαίρεση εγγράφων. Αυτά στο Βρούτσι. Περίμενε. Δημοσιογραφικά συζητάμε τώρα. Βεβαίως. Είμαστε τέσσερις δημοσιογράφοι εδώ. Μπράβο. Το έθεσε λοιπόν στο Βρούτσι ο Αυτιάς το θέμα. Ναι. Λοιπόν, εσύ τον Πανούση το έθεσες. Ναι, το έβγαλα, το παρουσίασα. Μα δεν το έθεσες. Μα δεν ήρθε ο Πανούση να το θέσω. Τι εννοείς. Μα το ρώτησε τον Πανούση. Το παρουσίασες πρώτα. Μα το ρώτησε τον Πανούση. Βεβαίως. Τώρα δεν θέλω να πω γιατί εγώ ήμουν στη συνομιλία με τον κύριο Πανούση. Συναδέλφου μπροστά, τι έλεγε. Δύο διαδικασίες παράλληλες όμως. Εγώ πήρα το Βρούτσι. Κρατά το off record. Ο Αφιάς έβγαλε το Βρούτσι την ίδια μέρα. Μα βγήκε ο Βρούτσι. Τον καλέσαμε τον κύριο Πανούση χθες. Δεν βγήκε. Συγγνώμη, ένα λεπτάκι. Τον καλέσαμε να το συζητήσουμε. Ένα λεπτάκι. Να το συζητήσετε μετά. Μετά την αποκάλυψη. Μα αφού είναι αποκάλυψη. Γιατί ο Βρούτσι πότε βγήκε. Βάλτε σε εισαγωγικά. Βάλτε σε εισαγωγικά. Ένα λεπτάκι. Ένα λεπτάκι. Το διασταυρώνεις. Εγώ πήρα να το διασταυρώσω. Θα σου το πω πριν περάσω στον κύριο Μιχελάκη. Θα σου το πω όπως το νιώθω. Λέμε το ίδιο πράγμα. Απλώς για κάποιο λόγο στηρίζεις μια άλλη γραμμή στη μία πλευρά και μια άλλη γραμμή στην άλλη. Όχι καμία. Την ίδια. Εγώ, τέλος πάντων. Εγώ έκανα επικοινωνία. Okay. Πάμε στον κύριο Μιχελάκη. Απλά έχει επικοινωνήσει ο κύριος.